Εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις γνωρίζουν από σήμερα το πλαίσιο της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια. Η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την επίτευξη συμφωνίας που να διασφαλίζει την ομαλότητα και τη σταθερότητα για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας. Είχε προηγηθεί συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τους εργοδότες και τους συνδικαλιστές. Η δεύτερη διατύπωσαν ανησυχίες και προβληματισμούς για την ανάγκη επίτευξης μιας συμφωνίας η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων στον απόλυτο βαθμό. Οι θέσεις των δύο πλευρών είναι σεβαστές και οι διαφορετικές αναλύσεις είναι κατανοητές. Στην νέα πρόταση περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που θα αφορούν την αδήλωτη εργασία, ενώ διορθώνονται αποκλίσεις μισθών που προνοούνται ήδη από την νομοθεσία. Οι προτινόμενες βελτιώσεις θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των δύο πλευρών, ισορροπημένα και ορθολογικά, έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνηθούν, να εφαρμοστούν και να επενεργήσουν θετικά. Εργοδότες και συνδικαλιστές θα μεταφέρουν στα συλλογικά τους όργανα την πρόταση του Υπουργού και θα επανέλθουν για συνέχιση του διαλόγου με σκοπό να καταλήξουν μέχρι το τέλος του μήνα στην ανανέωση της σύμβασης μέχρι το 2027.